Να συνδεθούμε και με τον δήμαρχο της Χάλκης, τον κύριο Ευάγγελο Φραγκάκη, μέσω Skype. Καλή σας ημέρα, κύριε Φραγκάκη. Καλημέρα, κύριε δήμαρχε. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί και σε ό,τι αφορά τη διάσωση των μεταναστών, βέβαια? Κοιτάξτε, το συγκεκριμένη ώρα είναι ήρεμα τα πράγματα. Η ένταση ήταν μέχρι εχθές, σήμερα μάλλον το πρωί, 2-2.30 τα ξημερώματα. Τελικά μεταφέρθηκα στο νησί της Ρόδου, γιατί έχει περισσότερες υποδομές και μπορεί να υποστηρίξει ένα τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις λεπτομέρειες, νομίζω ότι αξιολογούνται ακόμα από όλους τους αρμόδιους φορείς για να ξέρουμε ακριβώς και τι έχει γίνει. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ και να σας καταθέσω είναι ότι έφυγαν δύο δικά μας πλοία επιβατικά με τα πληρώματά τους και τα στελέχη του λιμενικού σταθμού της Χάλκης, του νησιού της Χάλκης. Πήγαν στο σημείο. Είχαν ήδη περισυλλεχθεί από τα κάργο πλοία, τα εμπορικά πλοία, τα οποία έφτασαν πρώτα στο σημείο. Μπήκαν μετά στα δικά μας τα καραβάκια, τα πλοία, και μεταφέρθηκαν σε ένα κοντινό λιμανάκι εδώ της Ρόδου, την Κάμενη Σκάλα, και έφτασαν στο λιμεναρχείο Ρόδου. Ο ρόλος της Τουρκίας ποιος ήταν τη δεδομένη κρίσιμη στιγμή που γινόταν η διάσωση? Έχετε εικόνα, σας έχουν μεταφέρει κάτι? Κοιτάξτε, εγώ μιλώντας με τους καπετάνιους των δύο δικών μας πλοίων, το Σεμπέκο Δίου και το Φέδων, μου επιβεβαίωσαν ότι όντως υπήρχε αχτεύρωση εκεί, πλοίο τουρκικό δηλαδή, στην περιοχή. Είχαν οπτική επαφή. Αλλά επειδή καταλαβαίνετε ότι ήταν, όταν φτάσανε, ήταν 11 το βράδυ, 11.30 το βράδυ, μεσοπέλαγα, είχε και γύρω στα 4 με 5 υποφόρων, ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Οπότε δεν μπορούν να, ξεκάθαρα να πούν πολλές λεπτομέρειες. Νομίζω όμως ότι στις επόμενες ώρες, επόμενες μέρες θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως, Δήμαρχε, είναι μια πάγια πρακτική. Το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει αυτό. Όταν υπάρχει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, να σπέβδουν και μέσα τουρκικά της τουρκικής ακτοφυλακής, προκειμένου να αμφισβητήσουν την δικαιοδοσία της Ελλάδας για έρευνα στο συγκεκριμένο σημείο, πάνω σε όλη την οριογραμμή στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο σημείο είναι 100% Ελλάδα. Έτσι. Καλά, είναι 21 ναυτικά μίλια δυτικά, βέβαια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Καμία απολύτως. Σας είπα ότι πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να τα αναλύσουν όλα αυτά. Εμείς εδώ αυτό που κάναμε είναι αυτό που νιώσαμε εκεί, είναι το καθήκον μας, και να, σαν Δήμος να προετοιμαστούμε σε περίπτωση που ερχόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, γιατί είχε και παιδιά μέσα, τι μπορούμε να παρέχουμε σαν πρώτη βοήθεια. Νομίζω ότι κινήθηκε πολύ καλό ο μηχανισμός και τελικά δεν υπάρχουν ούτε θύματα και πήραν τον δρόμο τους για αξιολόγηση. Ευτυχώς. Ναι. Βέβαια, Δήμαρχε, το κρατάμε. Αυτό είναι το ευχάριστο νέο της υπόθεσης. Αυτό που θέλω να πω ως τελευταίο, ως δήμαρχος εντός μικρού νησιού, είναι ένας πολύ μεγάλος και σοβαρός λόγος να κατοικούνται όλα τα μικρά νησιά της Ελλάδας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, γι' αυτό και πραγματικά λέμε ότι αυτή κάτοικοι των μικρών νησιών είναι ο ήρωας και πρέπει να δίνονται κίνητρα για να έρχονται και να μείνουν περισσότεροι για αυτούς τους εθνικούς πολύ σοβαρούς λόγους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και τον Μίλτο Σακελάρη από την ΕΔΣΑ. Ευχαριστούμε, Μίλτο. Καλημέρα.